Κυρίες και κύριοι, μικροί και μεγάλοι, αγαπημένα μου παιδιά, καθίστε αναπαυτικά, γιατί σήμερα η συζήτηση που θα κάνω μαζί με την Έλενα Σωτηροπούλου θα είναι μια συζήτηση υψηλού επίπεδου. Και ξεκινάω και λέω υψηλού επίπεδου γιατί έχουμε την καινούριου να είναι αυλικιά του αφεντικού, αλλά βρέθηκε και νέα παρουσιάστρια που γίνεται αυλικιά της αφεντικίνας της. Ε, ναι, μιλάμε μόνο για την καινούριο, δεν κάνει. Έτσι, μπράβο. Θα πούμε ότι έχουμε μονή. Και μάλιστα χαρά και πανηγύρια. Αλλά τέλος πάντων δεν θα φτάσω εκεί με την πρώτη, θα σε αφήσω σε αγωνία. Αυτό θα το συζητήσουμε μετά. Σήμερα έχουμε να συζητήσουμε για την καινούριο, για τα καταρθώματα της, τα οποία είναι πολλά και διάφορα, τα οποία είναι, έχει μεγάλη πλάκα, παιδιά. Πώς τα φέρνει ο Θεός, πώς μπορεί να σε τιμωρήσει ο Θεούλης. Θα το μάθετε σε λίγο. Πώς τιμώρησε ο Θεός την Κατερίνα Καινούριου. Επίσης, η κυρία Μουτίδου. Δεν το είπα λάθος αυτή τη φορά. Μουτίδου. Μουτίδου. Λοιπόν, η κυρία Μουτίδου, η οποία είναι ο ήρωας του Twitter χθες, πολέμιος και εχθρός του Twitter σήμερα. Ακριβώς. Ό,τι μας συμφέρει εκείνος. Ναι, 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 ναι. Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία πρέπει να συζητήσουμε, όπως για τη Σπυροπούλου, η οποία μένει χωρίς στασίδι. Περιμένει από την Ακούν Μίδια μήπως και βρει κάτι να τη χώσει μέσα. Ξέρετε, πάλι χωστεί. Αλλά ξέρετε κάτι, αρκετά σας είπα. Για το τι έχουμε και κόντρα Παπανώτα Μαλέσκου. Εντάξει, αυτό είναι το οποίο θα το συζητήσουμε σε λίγο. Τώρα να ξεκινήσω με την αγαπημένη μου Κατερίνα Καινούργη. Με Καινούργη θα ξεκινήσει. Με Καινούργη. Απευθείας, να πούμε στα βαθιά. Λοιπόν, άκουσε τώρα προσεκτικά τι γίνεται. Θα πάω στα light θέματα πρώτα. Πριν από μερικές μέρες κάναμε ένα σχόλιο σχετικά με το ότι η Κατερίνα Καινούριου είδε μια εμφάνιση στη Μύκονο της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου, όπου μετά έφερε και την έφερε και την έγκριφε, αλλά έχει μια εμφάνιση η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, όπου είπε ότι είναι ακραία και παραπέμπει αλλού. Και παραπέμπει αλλού. Ξέρετε που παραπέμπει τώρα, να δούμε, δηλαδή, παιδί μου, πουτανέξ ήταν το ντύσιμο αυτό, ήταν πολύ σεξι κτλ. Να που ο Θεούλης όμως τις την έκανε. Να λοιπόν που αλλάζουν τα πράγματα και αυτή, επειδή έχει μανία με το Twitter, άλλη αυτή με το Twitter. Ξέρεις, και αυτό που λες τώρα είναι πολύ ψυχοφθόρο, γιατί όταν κάνεις εκπομπή ξαφνικά και βλέπεις τόσα αρνητικά σχόλια, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι γνωρίζετε ότι πλέον τα σχόλια είναι το 90% αρνητικά. Για τους λόγους, τέλος πάντων, έχει προκαλέσει. Το έχει δημιουργήσει αυτή, δεν ξέρω. Θα αναλύσουμε το θέμα Twitter λίγο αργότερα με το θέμα της Μουτίδου. Όχι, θέλω να σου πω για την ίδια πόσο ψυχοφθόρο είναι. Δηλαδή, πώς βγάζεις εκπομπή όταν διαβάζεις τόσο πούμε, αρνητικά. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να πω ότι το Twitter, η δουλειά του είναι αυτή. Από 100 άτομα, 150 άτομα, οι οποίοι είναι εθισμένοι σε αυτό, στο να ρίχνουν πινελίκιον. Κατάλαβες, και να περιμένουν να το σχολιάσουν. Αυτό ακριβώς λοιπόν συνέβη και στην Κατερίνα Καινούριου σήμερα. Αλλά τι σχολιάσανε, τον ντεκολτέ. Το ντεκολτέ ήταν ένα πολύ σεξι, μια ολόσωμη φόρμα, ήταν πολύ σεξι, αλλά από εκεί και πέρα, όταν από τη μία λες για την Παναγιώταρο που ήταν και στη Μύκονο. Όχι, στη Μύκονο λίγο παραπάνω. Αυτό τα παραπέμπει ακριβώς το ίδιο όπως είπε για την Παναγιώταρο. Και χειρότερο την Παναγιώταρο. Γιατί δεν ήταν στη Μύκονο. Δεν ήταν στη Μύκονο, ήταν στη τηλεόραση. Η Παναγιώταρο. Στο Θεαθήνε. Η Παναγιώταρο στη Μύκονο, η άλλη ήταν στη τηλεόραση. Οπότε λοιπόν, να πάρουμε τα λόγια της όλα και να τα βάλουμε πάνω της. Ό,τι είπες για την Παναγιώταρου ισχύει για σένα. Φινίτο. Απλά πράγματα. Ενώ κανονικά, εάν δεν είχε πει κάτι τέτοιο, εάν δεν ήταν τόσο προκλητική, δεν θα, υπήρχε πρόβλημα. Είναι μια σεξι κοπέλα, της αρέσει να ντύνεται σεξι, οκ. Okay. Αλλά όταν είσαι μια σεξι κοπέλα και σου αρέσει να ντύνεσαι προκλητικά, δεν θα πεις για την άλλη ότι... Δηλαδή, κοιτάς και τη δικιά σου καμπούρα, δεν κοιτάς μόνο τη Σαλήνη στην καμπούρα. Επίσης, να πω προς την κυρία Καινούριου ότι όταν μπλοκάρεις κάποιον από το ίντερνετ, τον μπλοκάρεις από τον εαυτό σου. Στο hashtag δεν μπλοκάρεται. Οι άλλοι το διαβάζουν, εσύ δεν θα το διαβάζεις. Οπότε μην μπλοκάρεις. Έχει διαφορά. Ναι, αυτό δεν ξέρω, το έχω χάσει. Τι έχει γίνει. Ρε, παιδί μου, δεν είπε στον αέρα σήμερα αυτή ότι ξέρει κάτι να μπλοκάρετε αυτό, να μην κτλ. Α, ναι, 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 στο Twitter, ναι, ναι. Ναι, δεν είναι ακόλουθο. Είναι ναι. Το hashtag. Ναι, το hashtag δεν έχει να διαγράψει. Δεν μπορεί, σωστά, έχει δίκιο. Ναι. Οπότε λάθος. Λοιπόν, απλά άμα το διαγράψει και το μπλοκάρει, δεν το βλέπει εσύ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όταν μπαίνει στο hashtag μέσα, οι δικέ σου αναρτήσει δεν ξέρω, βέβαια, αναφορά στο προφίλ μπορεί να πέσει στο Twitter, τέλο πάντων. Αναφορά στο προφίλ μπορεί να κάνει, αλλά δεν είπε τίποτα παραπάνω, αν δεν κάνω λάθο, από ότι είπε για την Παναγιώταρο.
Ναι. Παίρνει, δηλαδή κάτσε, λοιπόν, να κάνουμε και σε ένα αναφορά, βέβαια. Καλά, δηλαδή. Το ακραίο είναι που διάβασε εκεί. Τα ακραία μηνύματα λεπτό, δεν τα διαβάζει σε τηλεόραση, σε πανελλαδικό κανάλι. Έκανα λάθος εγώ. Έχω πει, δεν θα ξαναπώ ποτέ Κατερίνα. Κατερινάσια, το λέω. Κατερινάσια. Συγγνώμη, okay. Κατερινάσια, γιατί κυρίες και κύριοι, εξήγησα και χθες, θα εξηγήσω και σήμερα ότι όλα τα κανάλια έχουν επιλέξει να έχουν πρωινάδικα. Που έχουν ένα συγκεκριμένο στήσιμο. Ζώδια, κουζίνα. Κουζίνα εκεί βέβαια είναι ένα συναπαστεριά. Λοιπόν, κουτσομπολίκι. Και είναι πολύ λίγη ώρα αυτό. Ναι, δηλαδή, ναι. Ναι, ας να πας διάλογο την κουζίνα. Αυτή η κουζίνα την έχουν πάλι για να λένε ότι έχουν και κουζίνα. Η Κατερίνα Λένη είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Δηλαδή και εγώ που δεν μαγειρεύω μπορώ να κάτσω, αλλά είναι πολύ λίγα λεπτά. Είναι 4-5 λεπτά που δεν προλαβαίνει. Πώς τη λένε, είπαμε. Κατερίνα Λένη. Το Λένη με μπερδεύει λίγο. Λένα Λένη. Ναι, αυτό λέω, με μπερδεύει. Νόμιζα ότι ήταν το μικρό τη όνομα αυτό. Εγώ. Λένα, όχι Λένη. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν έχουμε κυρίες και κύριοι τα προγράμματα τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη συνταγή. Εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι, επειδή η παρουσιάστρια θέλει να είναι πρωταγωνίστρια, το έχει κάνει reality. Δηλαδή, παρακολουθούμε τη ζωή της. Πήγε στη Ρώμη, πώς πήγε, τον κρύβει τον κόμενο. Δεν θα μας πει τώρα, θα μας πει με δόσεις. Πώς θα είναι το Κατερινάσιαν να έχει κάθε μέρα εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά όμως, παρόλο ότι έχει βγάλει όλα τα σωψυχά της, έχει πει για την κρεβατοκάμαρα που δεν κοιμάται με κανέναν άντρα μέσα, δεν κάνει εκείνο, δεν κάνει το άλλο, δεν. Και όλα αυτά που θέλει και δεν, το 9% το πιάνει. Δηλαδή έχονται στιγμές το 9% που τους θυμίζουν ότι όσο βάζεις τη ζωή σου μέσα και όσο το κάνεις Κατερινάσιαν, ο κόσμος αδιαφορεί. Το θέμα βέβαια, Θοδωρή, επειδή είπες 9%, σήμερα είδαμε μία απελπισία για τα νούμερα και ήταν μία κατάσταση αυτή που περιγράφανε τα όνειρα, έφερε έναν άνθρωπο τέλος πάντων, υπνοθεραπευτής νομίζω ήτανε. Ναι. Χειρότερο και άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνα, μας θύμισαν τα διλήμματα. Χειρότερο πράγμα, εσύ Έλενα, μην το λες Κυριλέ. Δεν χρειάζεται. Η παρέα μας ξέρει. Τι κυριλίκι είναι αυτό. Έφερε κάποιον που δεν είναι. Έφερε να πούμε κυρίες και κύριοι ότι παπαρομαλακία υπάρχει να πούμε. Δηλαδή σαν να φέρει μόνο καφετζού δεν έχει βάλει μέσα ακόμα. Λοιπόν, έχει κάνει τον Αλφα μπουρδέλο. Έχει κάνει τον Αλφα σκατά. Έχει γίνει ένα κανάλι το οποίο να πούμε ντρέπονται. Αυτοί που έχουν το κανάλι να το βλέπουν. Ντρέπονται. Αυτό είναι ντροπή για αυτό το κανάλι. Να βγαίνει και να μου βγάζει να παίρνει τρόπο για τα όνειρα. Είδα τον άντρα μου λέει. Και δεν με αφήνει με τίποτα. Τη λέει να πούμε σε αγαπάει πολύ, γι' αυτό μην εκυβράσει το διάλογο από εδώ. Ηλίθιοι, τηλεόραση επιπέδου να πούμε πατώματος, για να κάνετε νούμερα, παλιονούμερα. Μάλλον που στο διάλογο κατάληξε να πούμε. Τι κατάδια είναι αυτή, ρε, τι γυφτιά είναι αυτή, ρε, τι γύφτικο πράγμα είναι αυτό. Και βγαίνει η άλλη με το βυζό μπαλό έξω να πούμε, το τσαγίφτικο σκερπάνι, να μου το παίζει με τα νιόνια. Επειδή είπε η άλλη μαγείρισα, πώς τη λένε, είπαμε. Η Λένη. Ναι, είπε την προηγούμενη μέρα για το όνειρο και τα λοιπά και ήθελε να μάθει αυτή. Και επειδή τον πήρε τηλέφωνο αυτό για να μην πληρώνει η τσιγκούνα, τον έβαλε στην εκπομπή τη. Και έκανε ένα σταθμό μπουρδέλο. Ένα σταθμό σκατά. Σκατά και απόσκατα. Εάν το κάνω εγώ αυτό σε οποιοδήποτε κανάλι, εγώ συνεργάζομαι με 10 κανάλια περίπου σε όλη την Ελλάδα. Εάν το βάλω τέτοια εικόνα σε ένα από τα 10, περιφερειακά κανάλια είναι αυτά, θα με απολύσουν την επόμενη στιγμή. Θα μου πούνε αγόρι μου, έχει το διάλογο από εδώ. Κοίτα να σου πω, εγώ διαφωνώ αυτό που είπες με το βυζόμπαλο. Και άλλες είναι προκλητικά. Όχι, και άλλο θέλω να πω. Και τα λοιπά. Άλλο εξήγησε το τι θες να πεις, γιατί μπορεί να τα ακούσεις κιόλας. Ναι. Ότι δεν μπορεί να μου το παίζει κυρία με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου να την ξεφτιλίζει και μετά να βγει με το βυζόμπαλο έτσι. Και δεν μπορώ άλλο πια να πούμε αυτή την ιστορία Κατερινάσιαν. Δεν αντέχω άλλο πια αυτή την κατάσταση. Όχι μόνο εγώ, όλος ο κόσμος. Και τα μηνύματα που παίρνουμε είναι αυτό. Τι μαλακίες κάνει η Κατερινάσια στον αέρα. Και αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, όπως και να το κάνουμε, το επίπεδο της τηλεόρασης πέφτει από τέτοιες χοντρομαλακίες από μία που θεωρεί τον εαυτό της Μενεγάκη. Η ποιότητά της, να πούμε, είναι αυτή. Εξάλλου, Κατερινάκη, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι αυτά όλα σε ελκύουν. Τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά, εγώ και κάποιοι άλλοι. Σε ελκύουν και πάρα πολύ μάλιστα όλα αυτά. Αλλά ότι σε ελκύουν εσένα δεν πάει να πει ότι ελκύει τον μέσο του θεατή. Αυτό είναι, ρε παιδιά, όταν λέμε κατίνα, κατίνα στο 100% είναι αυτό. Εγώ λέω είμαι κατίνος, ρε παιδί μου, εδώ είμαι κουτσομπόλης. Κατά τα άλλα την ενόχληση όταν είπανε να πάει για παίκτρια και καλά για πλάκα στο Love Island. Λέω, εγώ να πάω παίκτρια. Εκεί δεν έχει μια ποιότητα, να πούμε. Ξέρεις, πας εκεί πέρα να πούμε, θα γίνει όλα να δεις. Το ξέρεις το αυτό εκεί πέρα. Βγάζει
το μπαλάκι προς τα έξω και δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι για να προσελκύσει τον Ανίρ που είναι απέναντι. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει για την ποιότητά της. Η ποιότητα της φαίνεται στην εκπομπή της. Η εκπομπή η οποία είναι μια εκπομπή η οποία είναι αφιερωμένη επάνω της, τραβηγμένη επάνω της, ναι. Κατερινάσια. Είναι ένα καθημερινό reality το. Να δούμε, κοιμήθηκε καλά, τη βάψανε καλά, τι έγινε είναι σήμερα. Κάποιες εικόνες. Σήμερα που έλεγε το κοτσιδάκι, τι ήταν αυτό. Όχι, όχι, τα σκουλαρίκια. Ναι, σκουλαρί, η εικόνα ναι. Το να έρχεται μια κοπέλα να τη φοράει τα σκουλαρίκια νομίζω ότι ήταν. Ναι, ας δηλαδή, ένα βίντεο κάτι συνάδει. Όχι, ήτανε, δεν ήταν ωραίο για την κοπέλα. Έτσι. Γιατί τα σκουλαρίκια κάνει ένα έτσι, τα βάζει εσύ, να σου βάλουν τα σκουλαρίκια. Μα η Βασίλισσα δεν μπορεί να μην έχει παρατρεχάμενες, κορίτσι μου. Αποδεικνύει αυτό που λέμε εμείς. Τσαντίζεται που τα ακούει από εμάς και αμέσως μετά μας αποδεικνύει αυτά που λέμε. Και ξέρετε κάτι, δεν θέλω κανένας να πει ότι έχουμε αιμονή με την Κατερινάσιαν. Δεν έχουμε καμία αιμονή μαζί της. Αιμονή έχουν οι τηλεθεατές που δεν γουστάρουν να βλέπουν αυτό το πράγμα στον αέρα. Και το πράγμα δεν είναι ότι είναι η ίδια την Κατερινάσιαν, ενώ το συνοθήλευμα θεμάτων για να πατάει επάνω για να δείχνει τη ζωή της. Αυτό το συχάθηκε ο τηλεθεατής και της το δείχνει με πολλούς τρόπους. Απόδειξε ότι σε χθεσινά νούμερα ήταν 9% και ο άλλος κάνει 18% να πούμε. Δεν σκέφτεται για ποιο λόγο ο άλλος που δεν παίζει τέτοια πράγματα κάνει 18% και αυτή κάνει 9%. Έφτασε φέτος σε επίπεδο να την περάσει μέχρι και η Μαλέσκου να πούμε. Ήρθε μέρα που την πέρασε η Μαλέσκου. Είδα μέρα εγώ στα νούμερα να είναι στον πάτο η Κατερινάσια. Κοίτα και γενικά και τα εμπορικά και αυτά δεν βλέπω να πηγαίνουν ιδιαίτερα καλά. Γιατί... Δεν με ενδιαφέρει αυτά την τσέπη του, Έλενα. Δεν είναι αυτό είναι δικό τη θέμα. Όχι, Έλενα, επειδή έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ. Αυτή την παπαριά. Επειδή έχουμε μιλήσει για τη Face Κορδά. Όχι. Έχουμε μιλήσει για τη Face Κορδά και λέμε τι θέλουν για τα εμπορικά. Να πάει καλά ο Αντένα, να παρουσιάζει τα εμπορικά που πρέπει τα εμπορικά. Δεν μπορούμε να τα σχολιάσουμε για την καινούργια. Τα εμπορικά όμω θέλουν να πιάσουν μαλάκα εμένα. Νομίζουν ότι αυτή να πούμε, είναι ο μαγνήτης που θα πιάσει εμένα να μου πάρει από την τσέπη λεφτά. Γι' αυτό δεν γουστάρω να μιλάω για αυτά τα πράγματα. Ωραία. Όταν μιλάμε για εμπορικά, είναι μας πιάνουν μαλάκες και μας περνάνε να πούμε τα μηνύματα για να πάμε να ψωνίσουμε. Αυτό είναι το εμπορικό. Λοιπόν, και αυτά είναι παπαριές. Και τι να πουλήσει η Κατερινάσια τώρα. Να πουλήσει τι, ιαλουρονικό, τι μπορεί να πουλήσει. Έλα τώρα, μην τρελαθώ τελείως. Με τα εμπορικά και τα εμπορικά, τι να κάνει εμπορικά μέσα εκεί. Σε επίπεδο πατώματος που έριξε, δηλαδή έβαλε τώρα να εξηγεί τα όνειρα, να παίρνει τηλέφωνο κάθε κατίνα να πούμε, για να πει τα όνειρα, τι είδα τον άντρα μου κτλ. Στα παλιά μου τα παπούτσια τι είδες. Λοιπόν, και τι κάνει αυτό. Αλίμονα κάθε φορά βλέπουμε ένα όνειρο έντονο να πούμε, παίρνουμε να πούμε και ψάχνουμε τι σημαίνει το όνειρο κτλ. Πού ζείτε ρε, πού ζείτε ρε, 2022, πού στο διάλογο βρίσκεστε να πούμε. Και τι νομίζουν ότι οι θεατές έχουν μείνει πίσω και αυτοί έχουν περάσει μπροστά και θα τους δουλεύουν. Και ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάνουν τηλεθέαση. Ρε Σιμάλη, σε πληρώνουν και να βγάλεις τέτοιες μαλακίες. Στα διευθυντικά γραφεία του Α, κυρίες και κύριοι, συζητάνε πάρα πολύ έντονα. Και στο λέω, το ξέρετε αυτό. Είναι απογοητευμένοι. Λοιπόν, όχι απογοητευμένοι μόνο. Λένε, εάν είναι να πάρουμε τη Face Κορδά και να την πάμε στο Σταρ, δεν τη στέλνουμε απευθείας στον Α, να τη δώνει υπόθεση. Έχει πέσει τέτοιο χαρτί μέσα. Δεν λέω ότι θα γίνει. Αλλά έχουν φτάσει σε σημείο οι άνθρωποι, τραβάνε τα μαλλιά τους. Και σήμερα υποψιάζομαι. Ότι θα, τι υποψιάζομαι, μην πω παρακάτω. Λοιπόν, σήμερα στα γραφεία τα διευθυντικά του Α τραβάγανε τα μαλλιά και λένε πόσο ακόμα στον πάτο θα μας πάει αυτή. Και ξέρεις κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ άσχημο. Εδώ κάνουμε YouTube. Οκ, και εσύ μιλάς ακραία πολλές φορές και εγώ μπορώ να μιλήσω ακραία και να μιλήσουμε με ένα πιο έτσι περίεργο τρόπο, λίγο πιο επιθετικό. Όταν ακούω σε πανελλαδικό κανάλι πρωινή εκπομπή, πιο κύριλε, έτσι, και ακούω μωρή, ογκόμενος, ογκόμενα. Ογκόμενος στο Μελισσάκι, ογκόμενος κάτι τέτοια λέγανε. Ναι. Και μωρή λέει νομίζω την Πολυκάρπου. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτές τις κουβέντες είναι ανεπίτρεπτες. Δεν μπορεί να τις λες. Ούτε ο Θοδωρής εδώ δεν μπορεί να γυρίσει σε μένα που η μωρή. Είναι, δηλαδή δεν λέγονται αυτές οι κουβέντες. Μπορεί να μιλάς off camera έτσι. Δεν το λες μπροστά στις κάμερες. Δεν μπορεί να είσαι κυριλέ, να τον παίζει κυριλέ Κολονακίου και εφοπλιστές και ιστορίες και ξαφνικά να μιλάς Αντάλικέρης. Μα δεν συνειδητοποιεί αυτή η γυναίκα ότι ο Α ρίχνει χρήμα μέσα. Η οικογένεια Βαρδινογιάννη κάνει τα πάντα έτσι ώστε ο Α να είναι σε υψηλές θέσεις, αλλά με μία ποιότητα. Παιδί μου ίδια το είχε δηλώσει ότι έφυγε από το Open και τώρα θέλει να ξεχάσει τις προηγούμενες εκπομπές και να ανεβάσει το level. Ναι. Όμως πήγε εκεί πέρα με το ίδιο project. Αναγκάστηκε τώρα λοιπόν, λόγω. Όχι, όχι, όταν πήγε εκεί πέρα με το ίδιο project. Α, ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, δεν άλλαξε τίποτα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνει λοιπόν ότι ο Α απαιτεί ποιότητα από τις εκπομπές του πέρα από τα νούμερα. Αν νομίζουν ότι στον Α κάνουν κολοτούμπες βλέποντας τα νούμερα, εάν είναι ψηλά,
κάνετε λάθος. Ο Α αυτή τη στιγμή έχει το καλύτερο σύριαλ της τηλεοπτικής σεζόν που τελειώνει, το Σασμό. Έχει μέσα ποιοτικά πράγματα. Έχει μέσα ανθρώπους οι οποίοι, να πούμε, είναι σοβαροί, πάρα πολύ σοβαροί, και βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα, αηδιάζουν. Και για να σας αποδείξω αυτό που σας λέω, να σας πω ότι οι συνεντεύξεις των ανθρώπων του Σασμού δεν έχουν γίνει ποτέ σε αυτήν την εκπομπή μέσα. Δηλαδή οι σοβαροί άνθρωποι δεν πάνε. Και όταν μια εκπομπή λοιπόν δεν μπορεί να φιλοξενήσει την ποιότητα του καναλιού που βγάζει, που είναι πλούσιο σε ποιότητα, εντάξει, δεν μπορεί λοιπόν να φιλοξενήσει, γιατί είναι ανίκανη η παρουσιάστρια, γιατί το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να γίνει η Κατερινάσιαν και όλοι να ασχολούν με τη δικιά τη ζωή, γιατί σου λέει ποιος είναι αυτός του Σασμού που θα μπει εδώ πέρα μέσα να μου πάρει λάμψη. Γιατί αν τολμήσει και μπει μέσα, θα του πει: σκέφτηκα και εγώ μια φορά να παίξω ένα σύριαλ και θα γινόταν τη πόπη στο κάγκελο. Και όλοι δεν θα γράψουν τι είπε ο άνθρωπος από το Σασμού μέσα που κάνει επιτυχία, αλλά τη μαλακία που είπε η Κατερινάσιαν ότι θα έκανε επιτυχία. Γιατί είναι τόσο μαλάκες και οι άλλοι οι αυλικοί που πάνε και γράφουν τις μαλακίες μέσα. Λοιπόν, και επειδή τη γλύφεται 15 site τα οποία είναι της Κοκλονιάδας, δεν πάει να πει ότι ο Α συμφωνεί με αυτά. Αυτοί οι μαλάκες δεν είναι. Είναι πιο έξυπνοι από εσάς. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Και να σας πω γιατί εξοργίζομαι με όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί είναι μια κλίκα κάποιων ανθρώπων που μας θεωρούν μαλάκες. Και όσο με λέτε μαλάκα εμένα και γραφικό τύπο, τόσο θα σταχώνω ρε. Τόσο θα σταχώνω ρε αλήτες, να πούμε. Γιατί αυτό είναι αλητία που κάνετε. Φαίνεται ένα σταθμό σε επίπεδο, να πούμε, τι επίπεδο, όχι λάσπης, σκατά. Ο Α σήμερα ήταν με τον Ονειροκρίτη και τα λοιπά, αυτό που έκανε αυτό ο μαλάκας ο περίεργος, εκεί πέρα μέσα ήταν τρισάθλιο. Τρισάθλιο ήταν. Ποιοτικά. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος, και sorry που τον είπα μαλάκα, γιατί δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, το μαλάκα ήταν σε ροή του λόγου, συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να κάνει τη δουλειά του στο σπίτι του και να είναι οκ. Okay. Υπάρχουν και καφετζούδες. Να πάτε και στις καφετζούδες, θα πάτε, αλλά πήγαινε εκτός τηλεόρασης. Θα μου κάνετε καφετζού, γιατί έπεσε ο φλιτζάνι και ήταν μια μαύρη γραμμή παραπάνω και αυτό είναι ένας αετός ο οποίος θα με φέρει ένα μήνυμα. Και μια μπάλα, μια σφαίρα, να ναι. Το μόνο που έχει μείνει είναι αυτό. Είναι λοιπόν, καμιά και πού, να πω ότι έγινε στο Open, πέσει στο διάολο. Να πω είναι ο Ρώσος εκεί, δεν βλέπει, εκεί πέρα είναι μακριά, είναι στο Ροστόφ. Αλλά να γίνει στον Α, που η οικογένεια Βαρδινογιάννη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τα γουστάρει αυτά. Ρωτήστε με και εμένα, 10 χρόνια ήμουν εκεί σε αυτήν την οικογένεια μέσα. Λοιπόν, και θα ξέρετε κάτι, για να δείτε πόσο σοβαροί άνθρωποι είναι. Απαγορεύεται να πλησιάσει άνθρωπος στην οικογένεια και να μιλήσει για το κανάλι. Απαγορεύεται. Ρωτάτε δημοσιογραφικά. Το μοναδικό κανάλι το οποίο τα αφεντικά του με το προσωπικό του καναλιού δεν έχουν καμία σχέση είναι το Star. Καμία σχέση. Τέρμα. Μόνο ο πρόεδρος μπορεί να πάει να μιλήσει στο Βαρδινογιάννη για το κανάλι. Μόνο. Κάτσε να σου πω γι' αυτό, γιατί πάω και εκεί τώρα πάω. Το πλησιάζω. Λοιπόν, μόνο ο πρόεδρος μπορεί. Μόνο ο πρόεδρος μπορεί. Το κανάλι Α όμως, και αυτό έχει περάσει στη δικαιοδοσία της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Να όμως που εδώ έγινε το σφάλμα. Φάγανε λέει μαζί η Σταματίνα Τσιμψιλή με την αφεντικίνα της, την κυρία Σάσα Βαρδινογιάννη. Όλη η παρέα του Happy Day. Όλη η παρέα του Happy Day. Αυτό από τη μία πλευρά είναι ένα ωραίο χτύπημα στην πλάτη από την οικογένεια που είναι ιδιοκτήτρια αυτού του καναλιού, ότι μπράβο καλά τα πας και καλά τα πάει. Από την άλλη όμως θα ήθελε αυτό να μην βγει προς τα έξω. Διότι αυτή η οικογένεια Βαρδινογιάννη δεν τα κάνει αυτά. Τώρα η Σάσα, εάν είναι φαν, γιατί βέβαια εδώ να πούμε τώρα ότι κάποτε ξεκινώντας το MAD ήταν ένα απλό κοριτσάκι η Σταματίνα Τσιμψίλη, σήμερα είναι του υψηλού επίπεδου, κάνει παρέα μόνο με υψηλά πρόσωπα. Οπότε λοιπόν, και επειδή αν δεν κάνω λάθος, είναι κολλητή με τη Μάρα Ζαχαρέα, η μοναδική που μπορεί να μιλήσει πέρα του Προέδρου στην οικογένεια Βαρδινογιάννη είναι η Μάρα Ζαχαρέα. Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να λοιπόν που το κορίτσι αυτό θέλει να αποδείξει ότι έχει δύναμη και ότι η οικογένεια Βαρδινογιάννη μιλάει και προς αυτήν. Γιατί σας είπα, αυτό είναι επίδειξη δύναμης στους διευθυντάδες κτλ. Προσέξτε, εγώ είμαι στην οικογένεια δίπλα. Αυτό λοιπόν κυρίες και κύριοι, κρατήστε το, βάλτε το στην άκρη, γιατί ενώ φέτος της βγάζω το καπέλο σε όλα, αυτή η επίδειξη δυναμικής δεν μου αρέσει καθόλου. 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 Εγώ, ναι, εγώ αν έβγαινα ποτέ και καθόμουν στο ίδιο τραπέζι με έναν από την οικογένεια Βαρδινογιάννη, θα το είχα βουλώσει, θα το είχα κρύψει και δεν θα επέτρεπα μια φωτογραφία να βγει.
ούτε μία φωτογραφία. Από το προφίλ του Παπανότα βγήκαν οι φωτογραφίες που δείχνουν. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει, ναι. Βγήκαν. Καλά, μια παρέα. Εγώ δεν θα έβγαζα ούτε μία φωτογραφία προς τα έξω. Θα έβγαζα μία για πάρτι μου. Γιατί, κοιτάξτε κυρίες και κύριοι, κατά τα ψέματα, η οικογένεια Παρδενογιάννη είναι μια πολύ σοβαρή οικογένεια στην Ελλάδα. Εάν πάτε, δεν θα πάω στα κανάλια, εάν πάτε στη Motor Oil, εκεί, ξέρετε, συνήθως οι μεγάλες εταιρείες, όταν μιλάνε για τα αφεντικά τους, ψιλοβρίζουν, τους κοντροβρίζουν κτλ. Πήγαινε να πείτε κάτι για Παρδενογιάννη σε Motor Oil. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Πήγαινε, τολμήστε να πάτε να το κάνετε αυτό. Να δείτε τι θα πάθετε. Γιατί, κυρίες και κύριοι, η οικογένεια Παρδενογιάννη πραγματικά προσέχει τον κόσμο. Και σας το λέω εγώ, όπου έχω εμπειρία. Έχω εμπειρία τρομερή. Κάποτε, πριν από πάρα πολλά χρόνια, η οικογένειά μου αντιμετώπισε ένα σοβαρότατο πρόβλημα με μια χείριση καρδιάς όπου χρειαζόταν πάρα πολλά λεφτά και η οικογένεια Βαρδινογιάννη, χωρίς να είμαστε υπάλληλοι, χωρίς να μας γνωρίζει, χωρίς τίποτα, κάναμε ένα αίτημα στην παιδιατρική εταιρεία κτλ. Κάναμε ένα αίτημα και αμέσως πήραν το παιδί. Ανιψιός μου ήταν, πήραν το παιδί, και λέω ήταν γιατί δεν είναι ζωή πλέον, λοιπόν, πήραν το παιδί και το πήγανε στη Λονδίνο, στο Ιακούμπ. Ο Ιακούμπ ήταν ο top, τέτοιος. Και μάλιστα δεν το πήγανε μία φορά, το πήγανε δύο φορές. Επειδή λοιπόν γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί το έχω βιώσει κι εγώ ο ίδιος, γι' αυτό έχω ένα απέραντο σεβασμό σε αυτήν την οικογένεια. Και το λέω αυτό τώρα που δεν το έχω πει ποτέ, ότι όταν ήμουν εκεί δεν ξέραν ότι εγώ είχα περάσει αυτό, αυτή τη διαδικασία, η δικιά μου οικογένεια. Οπότε λοιπόν, γιατί μιλάμε για πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, Έλενα. Πολλά λεφτά. Όταν του λέω πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Έτσι. Και η οικογένεια Παρδενογιάννη βοήθησε. Και επειδή λοιπόν την χάνει να έχω έρθει σε επαφή με ανθρώπους της Motor Oil, με εργάτες, εργαζόμενους της Motor Oil, ξέρω λοιπόν, και σας τα λέω αυτά για να τα μάθετε. Γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά κάποια στιγμή, γιατί ναι, δεν βγαίνουν ναι, προς τα έξω. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να μάθετε λοιπόν ότι η οικογένεια Βαρδινογιάννη κάθε φορά που δίνει δώρο υπάρχει ένα φακελάκι επιπλέον με το ίδιο δώρο. Σε αξία χρημάτων. Και να σου πω και το άλλο, επειδή και εγώ δούλευα στην οικογένεια Βαρδινογιάννη στο Σταρ μέσα, να σου πω λοιπόν το εξής. Κάθε Χριστούγεννα κάνανε δώρο στο προσωπικό μέσα με κλήρωση χιλιάδες ευρώ. Μας κάνανε μια βραδιά γιορτή στα πλατό μέσα και τα λοιπά, με τα καλύτερα φαγητά, με ό,τι καλύτερο υπήρχε. Έρχονταν η οικογένεια, με έναν προς έναν μίλαγε, με σεβασμό και όχι με έπαρση, το είμαι το αφεντικό. Να δεις τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη να μπαίνει μέσα και να βλέπεις, να πούμε, να βλέπει τον τελευταίο εργάτη του Σταρ μέσα και να του μιλάει με σεβασμό και να κάθεται μπροστά του προσοχή. Και να μας λένε ευχαριστώ για αυτό που κάνατε στο κανάλι και είχαμε σύν αυτό το κέρδος, είναι εκείνος, είναι το άλλο. Δηλαδή αυτά τα έχω ζήσει εγώ, που αυτά δεν γίνονται όπου και όπου. Γι' αυτό λέω ότι αυτή είναι εγκληματικό το λάθος της Ματίνα Τσιμψιλή να κάνει την κίνηση αυτή και να βγάλει τη φωτογραφία προς τα έξω. Γι' αυτό σου λέω ότι εγώ ποτέ δεν θα την έβαζα τη φωτογραφία. Και επειδή λοιπόν μιλάμε για την οικογένεια Βαρδινογιάννη που την ξέρουμε πάρα πολύ καλά, εγώ την γνωρίζω πάρα πολύ καλά, πρέπει να σας πω, όχι από κοντά, γνωρίζω τις πράξεις της. Πάρα πολύ καλά. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι δεν δέχεται ούτε να το παίζει κάποιος αρχηγόπουλο, εάν πάρει να το παίξει στα Ματίνα Τσιμψιλή θα τη βγει σε κακό, και ούτε βέβαια δέχονται την καινούργιου με αυτές τις βλακίες που κάνει εκεί στον αέρα. Γι' αυτό σου λέω θα έχουμε εξελίξεις αυτό το καλοκαίρι. Εξελίξεις σοβαρές αυτό το καλοκαίρι. Και ο Κοκλώνης, εάν πιστεύει ότι πήγε σε ένα νέο Open, είναι λάθος. Αγαπητέ Κοκλώνη, όταν μιλάς με την οικογένεια Βαρδινογιάννη και με εταιρείες οικογένειας Βαρδινογιάννη, θα μιλάς σοβαρά. Και θα είσαι σοβαρός απέναντί τους. Και θα κάνεις σοβαρά πράγματα. Όχι μαλακίες. Του κάνεις το κανάλι Σαββατόβραδο. Αμφιβάλλω αν ο Βαρδινογιάννης έβλεπε το κανάλι κάθε Σάββατο βράδυ. Ιδιαίτερα στις πρώτες 2-3 εκπομπές με τις ιδέες που έκανες. Αμφιβάλλω αν ο Βαρδινογιάννης, η οικογένεια Βαρδινογιάννη βλέπει την εκπομπή της Κατερινάσιαν. Αμφιβάλλω για αυτά τα πράγματα. Ο Βαρδινογιάννης δεν ήταν ο Μαρινάκη, έχει υπόψη σου. Σε επιχείρηση του μέσα. Ο Μαρινάκης είναι παρόν ο ίδιος παντού. Ο Βαρδινογιάννης δεν είναι. Εμπιστεύεται ανθρώπους, δίνει την ιεραρχία εκεί που πρέπει, όπως πρέπει. Και είναι ιδιαίτερα αυστηρός και θέλει ποιότητα. Ο Μαρινάκης μας έδειξε ότι ακόμα παίζει. Μέχρι να παίξει, εξάλλου λένε στο ποδόσφαιρο, όταν μπαίνει ένας νέος ιδιοκτήτης, να πούμε λοιπόν ότι τα 3 πρώτα χρόνια λύνει το κορόιδο της πιάτσας. Του παίρνουν τα λεφτά. Τον τέταρτο χρόνο μαθαίνει. Και εδώ αυτή τη στιγμή ο Μαρινάκης είναι έτσι. Το κορόιδο της πιάτσας, θα τη μάθει και αυτή τη δουλειά που θα πάει.
Λοιπόν. Αλλά ο Βαρδινογιάννης δεν είναι στο τρίτο και τέταρτο χρόνο, είναι πολλά δεν χρόνια. Δεν μάθαμε βέβαια και τι έγινε και με το αυτό που λέω εσύ, Μαρινάκης, Μαρινάκης, αλλά την εκπομπή του Κοκλώνη την κόψαμε. Την έστειλα διάβαση και πιο γρήγορα και ο Μαρινάκης πλέον τώρα έχει πάρει το μαθημά του. Mm. Έχει πάρει το μαθημά του ο Μαρινάκης και τώρα θα βάλει το μαγαζί σε τάξη. Εντάξει, η μόνη που θα επιβιώσει ήταν η Ιησύση Χριστίδου. Γιατί έκανε κάποια πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά και αυτό θα πάει με άλλα δεδομένα. Εδώ θέλω να πω κάτι, επειδή είπαμε για το τι λες τώρα. Είδα έναν απαράδεκτο διάλογο, νομίζω η Λιάκη δεν ήξερε το παίκτη από το Survivor. Το Σχίζα. Το Σχίζα. Ούτε τον Νικοτάκη. Καλά, πες ο Νικοστάκη δεν τον έχουν πολύ παίξει, γιατί είναι και το μοντάζ χάλια. Αλλά το Σχίζα, είσαι μέσα στη showbiz, είσαι σε gossip εκπομπή και δεν ξέρεις το Σχίζα, ο οποίος έχει συζητηθεί λόγω και της Παναγιώταρου. Και ούτε καν ήξερε ποιος είναι. Όχι, μην το πεις έτσι. Το πες κυριλέ πάλι. Είσαι ένα καλό κορίτσι. Είσαι πολύ καλό κορίτσι. Όχι πάντα. Είσαι πολύ καλό κορίτσι. Όχι πάντα. Αυτή η κυρία πληρώνεται για να μην γνωρίζει που στο διάλογο 4. Αυτή η γυναίκα κάθεται και είχε ένα πέτσι να έχουμε στασίδι σε ένα τηλεοπτικό σταθμό επίπεδου Μέγκα χωρίς να κάνει τίποτα. Εάν δεν γνωρίζεις, κυρία μου, το αντικείμενό σου, στο καλό και Παναγιά μαζί σου. Η Ζυρίκη δεν είναι μακριά, με το αεροπλάνο μία ώρα, μία μισή ώρα είναι. Άντε στο καλό και Παναγιά μαζί σου. Άντε! Ναι, όχι, είναι απαράδεκτο. Άντε και τώρα να πούμε. Για να διαβάζει κιόλα. Όχι να διαβάζει μόνο. Να διαβάζει. Εάν δεν προσέχει το αντικείμενο. Ακόμα σου πω. Σαββατοκύριακο έχει εκπομπή. Ναι, ναι, ναι. Εάν δεν προσέχει την εβδομάδα τι γίνεται και δεν βλέπει λίγο τηλεόραση να δει αφού τα σχολιάζει, να δει τι σε διάλογο γίνεται, πώ θα σχολιάζει. Πώ μου έχει άποψη. Ποιο είναι λέει ο Σχίζα. Ποιο είναι ο Σχίζα. Θα σου έλεγα, δεν μπορώ να εκφραστώ. Δεν μπορώ να εκφραστώ. Επικίνδυνο. Έτσι όπω είσαι φτιαγμένο, δεν πάμε στη Μουτίδου. Πριν πάμε στη Μουτίδου, δεν θα την γλιτώσει αυτή. Εντάξει. Λοιπόν, να λοιπόν γυρίσει η κυρία και λόγω κόμματο εκπομπέ. Να λοιπόν γιατί κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι οι θεοί. Κατερινάσια από εδώ, εγώ είμαι το θέμα. Η Λιάκη λέει: εγώ είμαι. Ρε, παιδιά, γελάω εγώ και γεμίζει τηλεόραση. Τι λες, κυρία μου. Και μάλιστα δεν το ξέρει. Βούλωσε το. Μην μα το λε κιόλα. Ναι, σωστά. Μην μα το λε κιόλα. Κάνε το μαλάκα. Πας αδιάβαση στην εκπομπή σου, πας να πούμε εκεί πέρα μέσα, δηλαδή σου γίνεται και είσαι νούμερο 2 της ιεραρχίας στην εκπομπή μέσα. Δηλαδή οι άλλοι τι πρέπει να κάνουν. Οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν και εσύ να είσαι η Βασίλισσα, να πούμε Κατερινάσια. Δεν το ξέραμε αυτό. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν διατροπίες πάρα πολλές από τη δικιά σου μεριά, κυρία Ηλιάκη, και πολλοί σε αποφεύγουν και δεν μιλάνε κανονικά μαζί σου. Και κυρία Ηλιάκη, να σου υπενθυμίσω ότι εγώ είμαι παλιός, γνωρίζω. Για γραμματέα, για διψήματα, για αυλές, δώσε μου εδώ και τώρα εκπομπή και τα λοιπά. Θυμάμαι εγώ παλιά, τα παλιά τα χρόνια, εκεί τότε προ Χριστού πήγαινε ο Ξέρξης. Προζυρίχης. Ναι, προζήτα, ναι, φυζήτα. Ούτως ή άλλως τώρα λέει, είναι πεζικό, κουράστηκε λέει, και θέλει να γυρίσει πίσω. Κουράστηκε, κουράστηκε, παιδιά, καθόταν σε αυτό τα μπροστά και τη βάφανε, τη φτιάχνανε και τα κάνανε και κουράστηκε το κορίτσι. Πασαλιματέξ που λέει και μια φίλη μας, Πασαλιματέξ. Πασαλιματέξ, ναι. Κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την κυρία Ηλιάκη, η οποία με το καλό να πάει στη Ζυρίχη και να κάτσει εκεί να κατσικωθεί εκεί πέρα πάνω να πούμε και στους Ελβετούς κοροϊδά. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στην κυρία Μουτίδου. Η κυρία Μουτίδου τα έβαλε με το Twitter. Τα έβαλε με το Twitter, μίλησε αρνητικά, μάλιστα είπε κακομαμημένους, τέλος πάντων στους Twitter-άδες και τις Twitter-ούδες που γράφουν ότι θέλουν γιατί δεν έχουν κάνει σεξ. Και όλα αυτά τα γνωστά που ο τρόπος που μιλάει, επιτέθηκε από εδώ, επιτέθηκε από εκεί, γιατί δεν μιλάνε για τις πλαστικοποιημένες. Τα γνωρίζουμε και τα συζητήσαμε κιόλας. Όταν μιλήσαμε για τις γεματούλες, την πληρώσαμε κάποιοι και από το Twitter. Εάν μιλήσουν τις πλαστικοποιημένες, επειδή οι πλαστικοποιημένες είναι το 90%, θα την πληρώσουν πάλι. Λοιπόν, παρένθεση. Η κυρία Μουτίδου έγινε ήρωας μέσω του Twitter. Βοηθήθηκε πάρα πολύ. Εμείς προσωπικά εδώ, σαν εκπομπή με το GR Express εδώ στο YouTube το κανάλι μας, το Twitter μας έχει χτυπήσει ανελέητα. Με έχουν κάνει γραφικό, με έχουν κάνει μαλάκα, με έχουν κάνει λίθιο, με έχουν κάνει αυτό. Έχουν πει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όμως εγώ το συμπέρασμα που έβγαλα από το Twitter είναι ότι το Twitter δεν φταίει σε τίποτα. Κάτσε, μας έχουν στηρίξει όμως κιόλας. Άλλο θέλω έτσι. Να πω. Έτσι. Άμα ναι. Πρόσω, καταλάβεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπω λοιπόν εγώ ότι η επίθεση έρχεται από συγκεκριμένα πρόσωπα και είναι 100-150 άτομα αυτά τα οποία είναι εθισμένα στο να πλακώνουν τα μπινελίκια και να κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή βλέπεις, ρε παιδί μου, ανάρτηση πρώτη. Γραφικός ο Λαγκητζής. Θα λέω με καλά λόγια.
Ανάληψη δεύτερη, γραφικό ο Παπανάτας. Ανάληψη γραφικό ο Τάδε. Δηλαδή βλέπει ότι όλοι οι συναρτήσει είναι ακριβώ με το ίδιο στυλ, το ίδιο πινελίκιον. Από εκεί πέρα, κυρίε και κύριοι, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια μερίδα κόσμου οι οποίοι κάνουν μόνο τη δουλειά αυτή. Για πολλού και διάφορου λόγου. Είτε είναι βαλτοί, είτε είναι. Για πολλού και διάφορου λόγου. Αυτοί οι 150 δεν είναι ικανοί να ισοπεδώσουν ένα Twitter ολόκληρο. Και ούτε μπορώ εγώ να βγαίνω. Και, να, και μάλιστα ποτέ μέσα από την εκπομπή τη δικιά μας δεν βγήκα να τα βάλω με το Twitter ολόκληρο. Είπα μία μερίδα κόσμου οι οποίοι είναι να πούμε γκαγκάο με κλειστά μάτια και βάνε και βαράνε ελέητα, οι οποίοι δεν σέβονται ούτε γονείς ούτε τίποτα. Όταν λέει, μάλιστα λέει, ο άλλος λέει έβρισε τη μάνα του άλλου και αρχίζει. Τη μάνα σου, τη θιά σου, τον μπαμπά σου, τη θεία σου. Δηλαδή λέω, κάτσε, τη μάνα έβρισε ο άλλος, εσύ και δεν βρίσκει να πούμε όλη την οικογένεια και δεν συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή, αυτή λοιπόν η. Οι ψυχανόμαλοι, οι ψυχαναγκαστικοί τύποι, οι οποίοι μπαίνουν πρωί-πρωί με το μανί, το μάτι και αρχίζουν για τον πινελίκι, αυτοί λοιπόν οι τύποι, που σε κάποια μπορεί να έχουν και δίκιο, σε κάποια να έχουν άδικο, λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι τύποι δεν είναι μια ομάδα ανθρώπων που θα με κάνει να τα βάλουν το Twitter. Δεν μπορεί να του βάλω όλου σε ίδιο καζάνι μέσα. Ακριβώς. Και τι γίνεται. Το Twitter λειτουργεί και λίγο ως δημοσιογράφοι, ως ρεπορτάζ, τα οποία κάποια δεν είναι σωστά, κάποια είναι λανθασμένα. Έχουμε δει ότι έχουν αναδειχτεί πάρα πολλά θέματα που τα κάνουν κουκουρούκου στις εκπομπές και βγαίνουν μέσα από το Twitter και ακούγονται. Κάποια θέματα δεν θέλουν να τα καλύψουν, έτσι, πάλι στα κανάλια. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Πάλι όμως, εμάς, αυτό που είπες και παλαιότερα και με την Ψυχαράκη και όντως μας έχουν βρήσει, αλλά μας έχουν στηρίξει κιόλας και όταν κάποια παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία είτε για αρνητικό λόγο είτε θετικό να κόψουν ένα μέρος της εκπομπής μας ή της κάθε εκπομπής, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατάλαβες. Και για την κυρία Μουτίδου, επειδή όπως λες με καλό κορίτσι, όταν έκανε τότε στο κανάλι στο YouTube αρκετά views, όχι όσα κάνει τώρα, και λέγανε γιατί δεν της δίνετε εκπομπή, είναι φοβερή. Και της δώσανε εκπομπή. Όμως, την πίεση που της δώσαν την εκπομπή ήταν οι τουιτεράδες που τη βοήθησαν έτσι ώστε να της δοθεί εκπομπή. Και αυτό το ξεχνάει. Τότε ήταν καλό το Twitter. Γιατί την αποθεώνανε. Άκουσε. Άρεσε. Η Μουτίδου είναι μια ιδιαίτερη φυσιονομία. Είναι μια γυναίκα η οποία, ας πούμε, μας έστειλε πάρα πολλά μηνύματα χθες με το που αναφερθήκαμε μαζί της. Για πάρα πολλά πράγματα που έχει αναφέρει. Εντάξει. Είναι αντρών, γυναικών κτλ. Είναι ο τρόπος της που μιλάει, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Όχι, 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 όχι. Έτσι. Είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει άποψη. Ναι. Δεν πάει να πει όταν μιλάει εναντίον κάποιων γυναικών ότι μιλάει εναντίον όλων των γυναικών, ούτε όταν μιλάει εναντίον κάποιων αντρών, μιλάει εναντίον όλων των γιατρών. Των αντρών, συγγνώμη, γιατρών. Των αντρών. Λοιπόν, δεν πάει να πει όταν έχουμε μία άποψη για ένα συγκεκριμένο θέμα ότι συμφωνούμε αυτό το ότι είναι εξαπλωμένο παντού κτλ. Στην προκειμένη ισοπαίδωσε όλο το Twitter. Όπως και η Μαλέσκου. Ναι, αυτό ναι. Όπως και η Μαλέσκου. Ναι, ναι. Είπε δεν δίνω σημασία στο Twitter. Πώς δεν δίνεις, κυρία μου, σημασία στο Twitter. Το Twitter σε έχει ανεβάσει. Το Twitter τότε που σε παίζει ο Μουτσινάς και κούναγε στο στήθος σου γέλαγε, έλεγε τα καλύτερα Μαλέσκου. Α, δείτε τη Μαλέσκου, κάνει αυτό, κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Τότε ήταν καλό το Twitter και ήρθαμε στην Αθηνούλα και πήραμε και την εκπομπούλα. Μετά τα ξεχνάμε όμως, γιατί ξαφνικά, παιδιά, ανά πάσα στιγμή το Twitter όντως μπορεί να γυρίσει εναντίον σου. Δηλαδή, τώρα και κάποια παιδιά που μπορεί να είναι υπέρ αυτής της εκπομπής, αν πούμε κάτι που δεν τους αρέσει, ναι, θα μας κυνηγήσουν. Ναι, μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι σωστό, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι σε βοηθάνε όμως. Έλενα, άκουσε. Παρασύρονται. Να ακουστείς, να ακουστούν κάποια πράγματα. Πάρα πολλοί κόσμος από κάποιους τύπου, μικρό, ναι. Τύπου πριγκιπάκος. Ναι. Που βγαίνανε και λένε αν κάνσελ από εδώ, κάνσελ από εκεί, ξεσχίστε τα μαγαζιά, μην πηγαίνετε εκεί, μην πηγαίνετε εκεί. Αυτά ήταν μαλακίες. Αυτά είναι μαλακίες. Όταν θέλουν να κάνουν κάτι σοβαρό, να πάνε σοβαρά να τα κάνουν πράγματα. Κάποιοι τύποι που μαζεύονται. Λοιπόν, και δεν μπορείς να πηγαίνεις σε ένα προφίλ και να προσκυνάς, ό,τι και να πει ναι, έτσι είναι. Να διηλύσουν τα πράγματα που mm-hmm. τους λέμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι η ελληνική τηλεόραση, κυρίες και κύριοι, ακόμα και εμείς που σας μιλάμε. Έχουμε πάρει σημαντικά θέματα μέσα από το Twitter. Ή μας τα στέλνουν, ή τα βλέπουμε εμείς και τα αξιοποιούμε ναι, ανάλογα ναι, ναι, σε ειδήσεις. Ναι, 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 ναι. Βγήκε η κυρία Τσιμτσιλή την ημέρα με τα μουσικά βραβεία. Με τα μουσικά βραβεία και έπαιρνε ναι. Και πήρε ακριβώς τις φωτογραφίες που είχε βάλει Twitter. Στο Twitter το βράδυ στα... ναι. Με τα ματ που είχε γίνει με τον καβγά. Και λέω: ωραίο ρεπορτάζ. Κάνανε το Twitter. Ναι. Twitter τους χρησιμοποίησαν ναι, σαν ρεπόρτερ. Ακριβώς. Και επειδή λοιπόν τώρα έχετε γίνει όλοι ρεπόρτερ στην ουσία. Είτε γνωρίζετε τη δουλειά, είτε δεν γνωρίζετε τη δουλειά. Ρεπόρτερ γίνεται. Κάθε φορά που ανεβάζετε κάτι, είναι μια πολύτιμη βοήθεια στην πληροφορία γιατί ανεβαίνει την ώρα που πρέπει και το παίρνουμε γρήγορα την πληροφορία. Ενώ κάποτε λέγανε ατύχημα έγινε μεγάλη καραμπόλα με 50 αυτοκίνητα στην Κηφισίας, ας πούμε, και έπρεπε να φύγουμε από το Φάληρο και να πάμε στην Κηφισιά. Στην Κηφισίας.
Δηλαδή υπήρχε από τώρα, δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή έχει ισοπεδωθεί ο χρόνος. Τώρα σε δευτερόλεπτα πάνω είναι βέβαια, είδηση. Βέβαια. Οπότε λοιπόν κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το Twitter με τα καλά του και τα κακά του παίζει ένα σοβαρό το ρόλο. Όπως παίζουν και τα υπόλοιπα social media. Και το Instagram παίζει ρόλο. Το Twitter έχει ανεβάσει Survivor, έχει κατεβάσει Survivor, κακά ναι. τα ψέματα. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Και σωστά. Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι έχουν το καλύτερο χιούμορ. Δηλαδή, αν θέλεις να γελάσεις, είτε θα πάρουν εσένα να κάνεις γκριμάτσες. Τον καθένα, ας πούμε, που μπορεί να κάνει τηλεόραση ή YouTube ή οτιδήποτε. Γκριμάτσες, ατάκες. Τις καλύτερες, η καλύτερη ατακαδό είναι μέσα στο Twitter. Εσύ, Έλενα, άκουσε με. Όταν θέλουμε να κοντρολάρουμε μία εκπομπή και θέλουμε να δούμε τι ρόλο παίζει, τι κάνουμε, μπαίνουμε στο hashtag μέσα του ανάλογο, στο Twitter και βλέπουμε λοιπόν οι Twitterάδες πώς θα πάνε το πράγμα. Και λέμε, όπα εδώ πέρα αυτοί είπαν έτσι, είπαν έτσι, είπαν έτσι. Εμείς έχουμε το καλό ότι δεν επηρεαζόμαστε από το Twitter. Δηλαδή, α, πάει εκεί ο κόσμος, θα πάμε μαζί. Γι' αυτό και φάγαμε μπινελίκια χοντρά από το Twitter, γιατί οι πολλοί είχαν πάει αλλού και εμείς πήγαμε στους λίγους. Mm-hmm. Δες ψυχαράκι τότε. Καλά, εννοείς, ναι, εποχή. Λέω, δες ψυχαράκι, brother κτλ. Ναι. Λοιπόν, πηγαίναμε κόντρα σε αυτά που θέλανε. Λοιπόν, εμείς δεν ακολουθούμε το ρεύμα δηλαδή. Αλλά όμως είναι ένα πολύ δυνατό μέτρο για να καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Κατά τα ψέματα, το Twitter είναι ένα τρομερό εργαλείο το οποίο να πούμε εάν. Δουλεύει με λογική, okay, ναι, είναι ναι, θετικό. Ναι, εάν δουλεύει παράλογα, είναι αρνητικό. Αυτό που είπαμε, ότι και εμείς έχουμε δεχτεί επιθέσεις, αλλά δεν μπορείς να ξεχάσεις και τα θετικά των Twitter-άδων. Γιατί και μάλιστα και τα παιδιά λένε μέσα, επειδή μπήκα λίγο στο hashtag της Μουτίδου και λένε διάφορα, αρκετά αρνητικά, γιατί σου λέει κάτσε, τα βάλες με όλους, κακομαμημένοι κτλ. Τι είναι αυτό. Πολλοί λένε ότι είναι μια παρέα, έχουν κάνει και γνωριμίες, έχει γνωρίσει και κόσμο μέσα από το Twitter. Δηλαδή είναι ένας κύκλος ο οποίος έχει τους κακούς, αλλά έχει και τους καλούς. Έχω διαβάσει tweet εγώ τα οποία είναι συγκλονιστικά, έχω ανατριχιάσει. Έχω διαβάσει tweet τα οποία έχω γελάσει. Έχω διαβάσει tweet που λέω αυτός είναι ηλίθιος που το έχει γράψει. Έχω διαβάσει tweet που μπορεί να είμαι ηλίθιος εγώ που το διάβασα εκείνη τη στιγμή και να το. Δεν λέει αυτό. Δηλαδή είναι άποψη του καθενός. Λοιπόν, έχω διαβάσει αστεία του tweet και έχω καταλάβει ας πούμε επιθέσεις να γίνονται προς κάποιες πλευρές από μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι μαζεύονται, άγνωστοι μεταξύ τους συνήθως, μαζεύονται και κάνουν επίθεση. Αυτό λοιπόν όμως είναι το Twitter. Αυτό είναι ο κόσμος του Twitter. Και να σου πω κάτι. Για να πάμε λοιπόν σε ένα καφέ και φωνάξω εγώ Ολυμπιακός. 10 θα χειροκροτήσουν, 3 θα πούνε το μαλάκα και 2 θα πούνε εσύ τι άλλο ρε, Παναθηναϊκός να πούμε. Δηλαδή καταλαβαίνεις, δηλαδή, ναι, δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι. Έτσι. Απλά πράγματα είναι. Τέλος πάντων κυρίες και κύριοι, εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος από τη διαδικασία της κυρία Μουτίδου, γιατί ξέρετε αυτή η γυναίκα έχει άποψη, δεν είναι του πεταματού, αλλά δυστυχώς όταν αποκτάς δύναμη εκεί δείχνεις το τι είσαι. Νόμιζε ότι μπορεί να τα βάλει με ένα Twitter ολόκληρο, να το ισοπεδώσει, γιατί έχει μεγάλη αξία. Αυτή λοιπόν την υπεραξία που δίνει ο καθένας στον εαυτό του πρέπει να την προσέξει. Και η κυρία Μουτίδου αυτή τη στιγμή έχει δώσει υπεραξία. Το Twitter είναι ο απλός κοσμάκης που κυκλοφορεί έξω. Το Twitter δεν είναι ειδική ομάδα ανθρώπων που είναι μέσα κακογαμημένοι. Είναι κακογαμημένοι, καλογαμημένοι, καλοφτιαγμένοι, φτωχοί, πλούσιοι, ανάποδοι, στραβοί, ηλίθιοι, έξυπνοι, πονηροί, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει στη κοινωνία μας. Λοιπόν, και δεν μπορεί τώρα λοιπόν ένας, όποιος και είναι αυτός, και ο Ρακιτζής παράδειγμα, να βγει και να τα βάλει με μια ομάδα ολόκληρη ανθρώπων, η οποία είναι το κοινωνικό σύνολο το οποίο ζούμε. Αυτό είναι το κοινωνικό σύνολο το οποίο ζούμε. Εάν θέλουμε λοιπόν να φτιάξουμε την ποιότητα, τότε λοιπόν καλά κάνουμε και φωνάζουμε για την Κατερινάσιαν ότι κόψε τις μαλακίες με τα όνειρα, κόψε τις μαλακίες. Δηλαδή, αυτό να βοηθήσουμε να φτιάξουμε την ποιότητα. Και να πω και κάτι άλλο. Επειδή είπαμε για Μαλέσκου που ακύρωσε το Twitter, ο δικός σου δημοσιογράφος, νομίζω Πατίτσας, λέγεται κάτι τέτοιο. Ναι. Το χρησιμοποιεί πάρα πολύ το Twitter. Ελάτε, θα έχουμε καλεσμένη την τάδε που βγήκε τη Βρυσίδα. Ελάτε να κάνουμε αυτό. Ελάτε να κάνουμε εκείνο. Γιατί βλέπω κατά καιρούς κάποια tweets. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος σου επικοινωνεί, πώς το λένε, μέσω των Twitter-άδων, έτσι ώστε να δώσει θέματα, να προσκαλέσει κόσμο για να κάνει τηλεθέαση. Και η παρουσιάστρια κυρώνει το Twitter. Και μια και λες Μαλέσκου. Να πούμε λοιπόν ότι η κυρία Μαλέσκου, όταν τη λέγατε ωραία γκόμενα και τα λοιπά, το Twitter το έχει στα ψηλά. Τώρα που λοιπόν που έχει φουντάρει, ας πούμε, έχει πρόβλημα. Όχι η ομορφιά της, εννοείς με την παρουσίαση. Ναι, εντάξει, με την παρουσίαση και τα λοιπά.
Λοιπόν, να πάμε τώρα όμως γρήγορα, γρήγορα. Έχω ετοιμάσει εδώ τώρα την ιστορία με, με τη Μαλέσκου και τον Παπανότα. Α, την έχεις ετοιμάσει, δεν θες βέβαια. Α, την απάντηση. Πάμε, λοιπόν. Α, αυτή είναι λοιπόν η απάντηση. Μάλιστα, οργανωμένος εμπλέκεται. Βέβαια, ναι. Αυτή είναι η απάντηση για τη Μαλέσκου. Ξέρετε τι έχει δηλώσει η Μαλέσκου. Θέλεις να πούμε τι έχει δηλώσει η Μαλέσκου. Ναι. Πες τι έχει δηλώσει η Μαλέσκου και να δούμε λοιπόν τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, η Μαλέσκου είπε, νομίζω για τον Παπανότα, νομίζω ότι κάποιοι ξεφεύγουν. Οι άνθρωποι της τηλεόρασης θεωρώντας ότι από το βήμα που τους δίνεται, ακριβώς επειδή έχουν πολλά χρόνια εμπειρίας, γίνεται κατάχρηση. Ας είμαστε πολύ προσεκτικοί και για τον Παπανότα ισχύει αυτό και για μένα και για σένα και για τους άλλους. Έρχεται κάποια στιγμή που όταν ένας άνθρωπος επαναλαμβανόμενα λέει και κάνει κάτι και πραγματικά σε προσβάλλει, ακόμα και όταν ακόμα και όταν δεν ισχύουν αυτά που λέει για σένα, κάπου λες όπα, ας μπει ένα όριο, ας έχουμε λίγο μέτρο, ειδικά εμείς που μιλάμε στην τηλεόραση. Και η απάντηση που Παπανότα είναι αυτή εδώ, κυρίες και κύριοι. Πριν αφιχθεί, ένιωθε με νεγάκι, τώρα δύο χρόνια μετά είναι έτοιμη σαν δασκάλα να μας κάνει μαθήματα. Προκαλεί γέλια αυτή τη προσπάθεια, εκτός αν είναι εκ του πονηρού, λόγω ανάγκης, επίγουσας, να συζητηθεί. Καλό θα ήταν οι αληξιπτωτιστές να σιωπούν ή έστω να μην φλιαρούν. Άντε να δούμε από τη νέα σεζόν από ποιο μετερίζει θα μας ξανακάνει μαθήματα. Μπας και βελτιωθούμε. Ιστερόγραφο. Όλοι οι επαγγελματίες που τη στελέχωσαν την πρώτη χρονιά χάθηκαν όταν τους ξεφορτώθηκε. Όχι, εύχομαι το ίδιο και σε εκείνη. Εδώ να πω το εξής. Παιδιά όλα κιόλα. Εμένα μου αρέσει τα λάθη να τα διορθώνω. Η Μαλέσκου σε αυτούς που έδιωξε έχει απόλυτο δίκιο. Η Μαλέσκου. Όχι όλους. Σε αυτούς που έδιωξε έχει απόλυτο δίκιο. Όλους. Ναι. Όλους. Είχε απόλυτο δίκιο. Επαναλαμβάνω, εγώ ήμουν αυτός που την πλάκωνε κάθε μέρα στον Πινελίκιο μέσα από αυτό το κανάλι. Αλλά όμως όταν έρχεται η ώρα και έχεις φάτσα κάρτα με την αλήθεια και αρνηθείς την αλήθεια που βλέπεις μπροστά σου και την αγνοήσεις, τότε λοιπόν θα τιμωρηθείς. Και επειδή εγώ είμαι δίκαιος με τον εαυτό μου, τώρα λοιπόν που είναι πεσμένοι σαβατών και όλοι τη χτυπάνε, να πω λοιπόν ότι σε αυτό το κομμάτι που λέει ο Παπανότας έχει λάθος. Είχε απόλυτο δίκαιο η Μαλέσκου. Δυστυχώς είχε απόλυτο δίκαιο η Μαλέσκου. Για τους συνεργάτες. Για τους συνεργάτες, ναι. Είχε απόλυτο δίκαιο. Και αποδείχθηκε πολύ καλά εκεί που πήγαν. Γιατί είναι οι συνεργάτες που λέγαμε εμείς να πούμε το τωρινό πρόβλημα. Στα άλλα παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, η αλήθεια, αλήθεια. Τώρα, αυτή τη στιγμή, η Μαλέσκου έχει χτυπηθεί ανελέητα από όλους τους δημοσιογράφους. Τώρα. Και από εμάς. Τώρα. Α, τώρα δεν έχω χτυπήσει καθόλου. Όχι, τώρα όχι. Εγώ τη χτυπούσα όταν ήταν όρθια. Και δεν τη χτυπούσα για να τη χτυπήσω. Έλεγα τα μειονεκτήματά της που την έφεραν εκτός καναλιού. Σωστά. Εγώ λοιπόν, όταν λοιπόν τέθηκε το θέμα ότι βγαίνει εκτός καναλιού, σταμάτησα να μιλάω για τη Μαλέσκου. Σταμάτησα. Δεν υπήρχε λόγος να μιλάω. Να μιλήσω, μήπως εσύ σώσουμε μια κατάσταση. Να μιλάς όταν είναι ο άλλος στα πατώματα, δεν το κάνεις. Όταν βγαίνει άλλη, το άλλο το τσόκαρο που πήγε και της λέει τι έχει να πει για την Πακοδήμου και λέει ο άλλος είναι η δουλειά της αυτή, βρες το διάολο με τη δουλειά αυτή, να αλλάξω επάγγελμα. Γιατί οι μαλακίες μόνο από την Κατερνάση αν έρχονται, από πουθενά άλλου. Λοιπόν, κανένας άλλος δημοσιογράφος δεν κάνει τις μαλακίες ερωτήσεις. Άμα δείτε, λέει η Κατερνάση. Και όχι τίποτα άλλο. Το βλέπει και ο Βαρδινογέρος στο μικρόφωνο να λέει Α επάνω και σου λέει πού στο διάλογο θα πάει το κανάλι μου ακόμα. Πόσο πάτο θα πιάσουμε. Λοιπόν, το λέω αυτό για να καταλάβει η Κατερινάσιαν ότι ξέρεις κάτι, ο Βαρδινογιάννης και οι διευθυντάδες γύρω-γύρω δεν είναι ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Και 30% να έκανες δεν θα ήταν ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Για αυτούς δεν ήταν νούμερα. Αυτοί δεν θέλουν να γίνουν νούμερα. Σαν και εσάς. Μάλι έχω πέσει τα σύννεφα. Λοιπόν. Και πάμε στη Μαλέσκου. Η Μαλέσκου λοιπόν έχει χτυπηθεί ανελίτα από όλες τις μεριές. Έχει αρχίσει πλέον να ρετάρει και να ψάχνεται. Είναι λογικό να κάνει άστοχες δηλώσεις. Ο Παπανότας νομίζω ότι έχει κάνει αρκετά λάθη και μάλιστα το λάθος το μεγάλο με τη Φουέντε και την. Ναι, και τη Σολομού. Και τη Σολομού ήταν νομίζω ένα σφάλμα. Εγώ πάντα μιλάω για τις ηλικίες. Εγώ ας πούμε όταν λέω για τη διαφορά ηλικίας. Δεν θα πω ποτέ μια γυναίκα ότι είναι. Θα αφήσω υπονοούμενο ότι έχει φουντάρι κτλ. Καλά, ναι, πω... σε αυτή την περίπτωση κιόλας εντάξει δεν είναι τεράστια διαφορά. Δηλαδή θέλω να σου πω δεν είναι ένα παιδί 20 χρονών. Όχι, να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να υποτιμήσει μια γυναίκα λόγω ηλικίας. Εγώ είμαι κατά στη διαφορά ηλικίας.
κατά στη διαφορά ηλικίας, να είναι η γυναίκα πολύ πιο μεγάλη από τον άντρα. Mm-hmm. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο άντρας μπορεί να είναι πιο μεγάλος. Γιατί ο άντρας και πίσω στα μυαλά είναι, δηλαδή μια γυναίκα 15 χρονών, ένα κόρι 15 χρονών και ένα αγόρι 15 χρονών, το ένα είναι για να παίζει PlayStation και το άλλο να πούμε είναι για να. Νομίζω δεν θα έλεγες τίποτα άλλο. Ναι, για να παίζει PlayStation. Ναι, ναι. Να μην μπορεί να παίζει τίποτα άλλο. Μοχλός είναι, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Να μην μπορώ, ναι, παίζει PlayStation. Ναι. Λοιπόν, ανάλογα πώς το παίζει. Μοχλός το ένα, μοχλός το άλλο. Έτσι, το παίζει έτσι, πώς το παίζει, δεν ξέρω. Λοιπόν, και μια 15χρονη είναι μια ολοκληρωμένη γυναίκα. Δηλαδή σου μιλάει και λες, αμάν Παναγιά μου, τι είναι εδώ. Λοιπόν, δηλαδή η γυναίκα στα 15 είναι ένας 20χρονος άντρας ή και 22χρονος πολλές φορές. Εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν. Όμως η Μαρία Σολομού είναι γενικά το προφίλ της είναι λίγο κοριτσάκι. Όχι λίγο κοριτσάκι, πολύ κοριτσάκι. Ναι, και ναι, να σου πω κάτι, υπάρχουν και διαφορές. Όταν έχεις μια γυναίκα του επίπεδου Σολομού δίπλα σου, όσο χρόνο και να είναι ο άλλος μικρός, λες είναι η Σολομού. Συγγνώμη δηλαδή, είναι ένα σεξι πλάσμα, ένα κορίτσι το οποίο ρε παιδί μου έχει απροσδιορίστη ηλικία. Και όσο είναι απροσδιορίστη ηλικία, έτσι μπορεί να έχει τον πιτσιρίκο και σαν γουστάρι, έτσι γουστάρι, τον πιτσιρίκο, τον πιτσιρίκο. Από εκεί πέρα, όταν έρθει η ώρα και διαλυθεί το προσδιόριστο και πάει να πούμε σε συγκεκριμένο, δηλαδή αρχίζει και λέει 50, 55, δηλαδή το βλέπει επάνω τη. Τότε λοιπόν, συγγνώμη, ναι. Τότε λοιπόν αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα το οποίο είναι εσωτερικά δικό τη. Εγώ διαφωνώ, αλλά όμως όχι να υποτιμήσω μια γυναίκα η οποία είναι ρε παιδί μου μεγαλύτερη από έναν άντρα. Ναι. Δεν την υποτιμώ. Απλά λέω το πρόβλημα. Πάντα. Να πούμε βέβαια και την αλήθεια είναι ότι τόσο καιρό δεν επιβεβαίωναν τη σχέση τους. Ούτε τώρα δεν επιβεβαίωσαν. Έλα τώρα, είσαι ερωτευμένη μαζί μου, θα πάμε μαζί, θα είσαι συνήφη, θα πάμε στο κλεισάκι. Εννοείται ότι επιβεβαίωσαν. Βρε, τι άλλο να της πει ότι τι κάνουν στο κρεβάτι, όλα τις τάπε. Δεν αρνήθηκε τίποτα, γέλαγε και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι όντως και καλά κάναν, αυτό που λες εσύ είναι και πάρα πολύ έξυπνη η Σολομού. Στην προκειμένη φάση ο Σνίκολαϊτ είναι αποδυναμωμένη, παρόλο που βγάλανε τα τραγούδια τους, ο Μέντε Φόρτες είναι ευκαιρία να ανέβει κιόλας και να συζητηθεί. Κακά τα ψέματα. Ο Μέντε Φόρτες δεν είναι. Είναι και καλή θεάτη. Ναι. Δεν είναι καλή θεάτη, μαχητή. Η Μούφα πήρε ό,τι σας έλεγε, τι να σας πω. Τα έχω πει, θα τα ξαναλέω. Εντάξει, μην τα πει να πούμε, δεν μπορώ να δω. Πήρε μεγάλωσα φρεατίδα και γεννήθηκα. Να πούμε, παιδιά, και μετά κατάντια. Ήρθα... Να μιλάει για την καλυθέα, κατάντια. Δηλαδή. Καλυθέα. Τέλος πάντων. Ναι, είναι λοιπόν. Και είναι καλύτερη, άσε μας μου λέει. Ο Μέντε Φουέρτε έχει μια προϊστορία σαν hip hop. Ναι, ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση. Hip hopper είναι. Ναι, είναι, δηλαδή έχει μια πορεία με στη ραπ πολύ μεγάλη, δεν είναι τράπερ. Ο άνθρωπος είναι και τράπερ. Εντάξει, έχει διαφορά. Εντάξει, είναι και 30 πλέον ο Μέντε Φόρτε, έτσι, δεν είναι 20. Κυρίες και κύριοι, σήμερα το άλλο σχόλιο που κάνανε, λέει, να πούμε, δηλαδή λες μαλάκας εκείνο το άλλο και δηλαδή αρχίζει τα κυρίες και κύριοι. Ξεκινάς με το κυρίες και κύριοι, τελειώνεις κυρίες και κύριοι και στη μέση ταχώνες. Δηλαδή, άμα ξεκινήσει κανείς να δει μόνο την και το τέλος, θα λέει αυτός ο άνθρωπος. Ευγενέστερος. Ταχώνω εγώ, δεν πάβει να είστε κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι λάθος που κάνετε. Όπως είναι ιδιαίτερα προσβλητικό να πας σε μια κυρία να την πείτε σπινίδα. Γιατί περιμένει. Γιατί αν περιμένει έναν άντρα για να την κάνει κυρία, τότε πρέπει άστε να πας σε διάλο. Όχι, Παναγία μου. Δηλαδή είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Όλες κυρίες είναι. Και όλοι κύριοι. Κάτσε μου, ρε, το σημαντικότερο ξεχάσαμε, το αποκλειστικό. Ποιο? Το αποκλειστικό. Τούρλα. Α, ναι, ναι, ναι. Παιδιά, σας είμαι αποκλειστικό. Οριστικά και αμετάκλητα, χωρίς ερωτηματικό, η Τούνη είναι έγκυος. Τελείωσε. Αλλά όμως είναι πάρα πολύ νωρίς για να γίνει επίσημη ανακοίνωση. Είναι στις πρώτες εβδομάδες. Τον πιέζουν τον Αλεξάνδρου να μιλήσει. Τον πιέζουν να έχει αποκλειστικό ή καινούριο. Ναι. Δεν κάνει παιδιά. Τον πιέζουν. Είναι νωρίς ακόμα να είναι καλά το κορίτσι, να προσέχει, να προσέχει ο Αλεξάνδρου την γυναικάρα του. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ταιριάξανε πάρα πολύ καλά μεταξύ τους και μπράβο τους, να είναι ευτυχισμένοι. Φαίνεται ότι ταιριάζουν βέβαια. Το παιδάκι έρχεται, να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά, να περάσουν πάρα πολύ καλά και είναι να έρθει λίγο, να πούμε ένα λίγο ακόμα. Λίγο ημερών. Εβδομάδιο. Ελπίζουμε να μην συμπέσει η ανακοίνωση, γιατί τώρα αρχίζει το μίτσι με τη Βρυσίδα, γιατί έγραψε η Βρυσίδα, περιμένουμε να πάρει στην είναι αλήθεια τώρα. Είναι αλήθεια, αλλά το τερπνό μετά το ωφελεί. Είναι αλήθεια τώρα, εντάξει, είναι αλήθεια. Παιδιά. Να τους ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στα παιδιά. Μπράβο τους. Από εκεί πέρα, βέβαια, χαρά κάνουν και κάποιες άλλες που ακούσαν τώρα ότι η εγκυμοσύνη είναι οριστική και μετάκλητη. Σου λέει πάει να πούμε, πέφτει η Βασίλισσα. Εννοείς σαν influencer. Ναι, πέφτει η Βασίλισσα, ανεβαίνουν άλλοι τώρα. Σου λέει. Ήρθε η ώρα. Κυρίες και κύριοι, όμως, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Μία Βασίλισσα, η οποία κατά τα σκύπτρα πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι εύκολο να πέσει. Εντάξει.
Δεν είναι εύκολο να πέσει. Με το καλό το μωράκι. Με το καλό, με το. Παιδιά, πάντως χάρηκα πάρα πολύ που πιστοποιήθηκε ότι. Πιστοποιήθηκε, πώς το λέω, δεν σκέφτηκε να πούμε εταιρεία. Λοιπόν, που εν τέλει να πούμε βγήκε ότι είναι αληθινό αυτό. Ναι. Που πιστοποιήθηκε. Οριστικοποιήθηκε, ας το πούμε. Ναι, οριστικοποιήθηκε. Ναι. Πιστοποιήθηκε. Χάτσε εγγύηση. Πώς το λένε. Ίσο, ναι, λένε. Δεν είσαι μαλέσκου, σου ξεφεύγει και μια, ναι, ναι, καμιά και μια παπαριά. Μαλακία. Ναι, καμιά παπαριά. Ναι. Εξάλλου, εμείς εδώ δεν είμαστε για να κάνουμε επίδειξη ελληνικών. Εντάξει. Δεν είμαστε για πίτσα. Στα ελληνικά σου άψογο. Όλε τι βρυσέ τι λε ωραιότατα. Ναι, ναι. Τι λέω και σε καθαρέψα. Μάλαξ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε, όταν βλέπετε πολλά παράθυρα κτλ., το λέω αυτό για το χθεσινό βίντεο, ότι είναι βίντεο από τα τηλεοπτικά μας προγράμματα και δεν είναι αποκλειστικά για το YouTube. Ναι, δεν είχαμε δώσει τώρα και τη Ζάναξ. Ναι, ναι, ναι. Το κανονικό του είναι αυτό. Ναι, 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 μπράβο. Ναι. Όταν λοιπόν. Ναι, δεν είμαι cool. Στην τηλεόραση είμαι cool. Ζάναξ δεν είναι που ηρεμεί. Ναι, Ζάναξ. Ναι, 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 ναι. Άμα αγωνιστικό κι ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε ότι όταν βλέπετε παράθυρο, βλέπετε περίεργες εικόνες κτλ. Πρέπει να πείτε ότι είναι το τηλεοπτικό μας. Έχει βάλει τα καλά του. Απλά εχθές, επειδή είπαμε να μην βλέπετε τα ίδια πράγματα και να μην. Επαναλαμβανόμαστε. Δηλαδή, λέω, εντάξει, δηλαδή, τι άμα λέμε στην Πινελίκη, α το βάλω, λέω, κυρίλε. Και ένα μέσα βίντεο. Εάν λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι εμείς κάθε μέρα κάνουμε, κάνουμε καθημερινή εκπομπή, οπότε λοιπόν, εάν δεν βγάζουμε βίντεο, σας υπόσχομαι, δηλαδή από το να μην βγάζουμε καθόλου βίντεο, να βγάζουμε τα τηλεοπτικά μας στον αέρα. Και κάποιες ειδησούλες που, εντάξει, δεν ναι, θέλετε ναι. Τη σάλτσα έτσι. Εντάξει, απλά δεν θα έχει το σχόλιο, το έντονο κτλ. Να ξέρετε δηλαδή ότι είναι κουλαρισμένο, δηλαδή αυτό είναι TV, καθαρά, έτσι. Απλά εδώ πέρα είμαστε πιο, είμαστε πιο ελεύθεροι, πιο, τα λέω ελεύθερα, έτσι, το βγάζω. Βγάζω ρε παιδί μου από μέσα μου τα πάντα. Και προσέξτε, δεν μπορεί να πει ότι αυτά που λέμε ότι είναι και έτσι. Μπορεί να είναι και διαφορετικά. Δηλαδή ουδείς αλάνθαστος. Αυτό θα το κρίνετε εσείς κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να αποχωρήσουμε. Πανέτοιμοι. Οκ, είστε καλά. Bye bye.